Λοιπόν. Επιστρέφουμε, Γιάννης Γιώκας, υποψήφιος με το ΚΚΕ. Σε ποια περιοχή, ρε φίλε? Ανατολική Αττική. Ανατολική Αττική. Έχει σπάσει το υπόλοιπο το λεγόμενο, είναι Ανατολική και Δυτική Αττική πλέον. Μάλιστα. Αυτό το παλιό πώς ήταν, για να δώσουμε. Ήταν το λεγόμενο υπόλοιπο Αττικής που ξεκίναγε. Το υπόλοιπο Αττικής. Ναι, που ξεκίναγε από το Λαύριο και τα λοιπά και έφτανε μέχρι τα Μέγαρα. Μέχρι την Ελλάδα. Μενίδη, μέχρι. Ωραία, εντάξει. Τώρα. Ομολόγιο. Έχει και τον προαστιακό. Ναι, ναι. Εντάξει. Πολύ δύσκολη περιοχή, πολύ μεγάλη περιοχή, έτσι κι αλλιώς. Είναι ιδιαίτερη βασικά περιοχή. Είναι μια περιοχή η οποία. Με ταξικές αντιθέσεις, θα λέω. Είναι μια περιοχή, η Ανατολική Αττική ιδιαίτερα, όπου ήταν τα παλιά χωριά, τα αρβανιτοχώρια τα λεγόμενα, τα οποία όμως στην πορεία εξελίχθηκαν σε μικρές πόλεις, βιομηχανικές ζώνες και μετακινήθηκε πάρα πολύ πληθυσμός, εργαζόμενος πληθυσμός, στο αεροδρόμιο, στη βιομηχανική, σωστά, ζώνη, σωστά. Στη βιομηχανική ζώνη στο Κοροπή. Χωρίς όμως να έχουν εξασφαλιστεί οι απαραίτητες υποδομές για όλον αυτόν τον κόσμο. Mm. Και αυτή τη στιγμή βλέπεις ολόκληρες τέτοιες πόλεις, από την Αρτέμιδα, από το Κοροπή κτλ., να έχουν προβλήματα από τα στοιχειώδη, αποχέτευση, σχολική στέγη, νηπιαγωγεία. Να τους πνίγουν τα ποτάμια. Να τους πνίγουν τα ποτάμια, χώρια όλα τα υπόλοιπα που ζήσαμε, με το Μάτι πέρσι και ούτω καθεξής. Αλλά είναι μια περιοχή που δεν έχει στοιχειώδεις υποδομές και εδώ βλέπεις και αυτό που λέμε εμείς το χαρακτήρα της ανάπτυξης, της καπιταλιστικής όπως λέμε εμείς ανάπτυξη, αλλά έτσι είναι. Απ' τη μια μεριά τεράστια έργα σε αυτή την περιοχή, αυτοκινητόδρομος, Αττική Οδός, που τώρα μάλιστα θα κρυβίνει. Αεροδρόμιο, εργοστάσια. Εμπορικά πάρκα, το εκπτωτικό χωριό και ούτω καθεξής. No. Λοιπόν, τεράστιες υποδομές, τεράστια έργα, τεράστιες επιχειρήσεις και την ίδια στιγμή ο κόσμος, οι κάτοικοι της περιοχής, οι εργαζόμενοι να ζουν σε πολλές περιπτώσεις σε συνθήκες προηγούμενων δεκαετιών. Δηλαδή μια ολόκληρη περιοχή που δεν έχει αποχέτευση. Δεν έχει αποχέτευση και είσαι ακόμη με τον αχόρταγο. Ναι. αυτό είναι. Αυτό είναι, σηματοδοτεί και τις προτεραιότητες. Φυσικά, φυσικά. Γιατί μια σειρά έργα τα οποία υπηρετούν λαϊκές ανάγκες είναι τα αντιπλημμυρικά έργα, είναι η σχολική στέγη, είναι τα νηπιαγωγεία, είναι η παιδική σταθμή, είναι τα κέντρα υγείας. Να ένα ακόμη ζήτημα. Ολόκληρη τέτοια περιοχή που ζει ένα μέρος, μια άλλη Αθήνα είναι πλέον εκεί πέρα. Ναι. Λοιπόν, και δεν υπάρχει ένα νοσοκομείο, ένα γενικό νοσοκομείο. Πάνε όλοι στο Αττικό. Το Αττικό είναι εντάξει, είναι προς Δυτική Αττική. Ναι, ή το Σεισμανόγλιο εξυπηρετεί εκεί πέρα το πιο κοντινό, ή δεν έχει όμως ένα γενικό νοσοκομείο. Ναι. Είναι καθρέφτης. Αυτή η περιοχή είναι ο καθρέφτης αυτών των μεγάλων αντιθέσεων, των μεγάλων αντιθέσεων που έχει αυτό που λέμε ο καπιταλιστικός δρόμος ανάπτυξης. Mm. Που από τη μια μεριά τεράστιες επενδύσεις, τεράστια κέρδη και από την άλλη μεριά ο κόσμος, οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα να ζουν και να στερούνται ακόμη και τα στοιχειώδη. Ζούμε μια προεκλογική περίοδο που θα έλεγα εγώ. Ανακοίνωσε κουφό ο Ιωνικός. Ο Ιωνικός, ναι, το ήξερα από προχθές ότι ήταν ένα. Συζητούσανε με τον κύριο Κουφό. Ο κότς Κουφός αναλάμβανε στον Ιωνικό. Λοιπόν. Ο Ιωνικός απέξε Α1 τώρα. Ναι. Α1 με πρόεδρο Ελληνιάδη. Α, ναι. Με τον Σταύρο τον Ελληνιάδη. Αδελφός. Μπράβο. Λοιπόν, έλεγα κάτι άλλο. Ζούμε μια προεκλογική περίοδο υποτονική. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Και ρωτάω εγώ πόσο αυτό το υποτονικό θα στριμώξει το ΚΚΕ. Υπάρχει μία αίσθηση σε έναν κόσμο ότι το αποτέλεσμα είναι περίπου λίγο πολύ προδιαγεγραμμένο. Δηλαδή ότι ο συσχετισμός, ο πολιτικός που διαμορφώθηκε στις ευρωεκλογές με όρους εναλλαγής φύγε ναι. Έλαση, δεν μπορεί να αλλάξει. Κατοχυρώνει κατά κάποιο τρόπο και το βουλευτικό αποτέλεσμα. Και το βουλευτικό αποτέλεσμα. Παίζει φυσικά ρόλο και η περίοδος, ότι μιλάμε για μια
προεκλογική περίοδο στο κατά καλό καιρό. Σωστά. Με ό,τι αυτό σημαίνει. Και δεν μιλάω μόνο για έναν κόσμο που έχει το μυαλό του σαμπάνια, γιατί υπάρχει κόσμος ο οποίος δουλεύει. Είναι εποχιακές δουλειές στον τουρισμό κτλ. Όλα αυτά παίζουν ένα ρόλο. Εμείς φυσικά θεωρούμε ότι είναι πολύ κρίσιμες αυτές οι εκλογές. Είναι πολύ κρίσιμες. Γιατί την επόμενη μέρα η επόμενη κυβέρνηση που θα προκύψει από αυτές τις εκλογές θα συνεχίσει σε μία πολιτική και θα εντείνει μία πολιτική η οποία θα έχει εδώ τα μνημόνια διαρκείας, θα έχει εδώ τους μνημονιακούς νόμους, τις δεσμεύσεις, τις επικίνδυνες δεσμεύσεις στο ΝΑΤΟ, στους Αμερικάνους, γιατί αυτά τα ζούμε πλέον με όλες αυτές τις εξελίξεις που έχουμε στην εξωτερική πολιτική. Και με την περικύκλωση της Κύπρου προσφάτως. Όλα αυτά, βεβαίως, βεβαίως. Άρα θα είναι μια κυβέρνηση η οποία θα εφαρμόσει μια αντιλαϊκή πολιτική και έχει επομένως πολύ μεγάλη σημασία ποιος θα είναι απέναντι την επόμενη μέρα. Θα είναι το στήριγμα, το αποκούμπι του λαού, η δύναμή του. Εμείς θεωρούμε ότι αυτή η δύναμη είναι το ΚΚΕ. Είναι το ΚΚΕ, το έχει αποδείξει με τις προτάσεις του, με τους αγώνες του, με τη σταθερότητά του. Αυτό θεωρούμε ότι το αναγνωρίζει ένας κόσμος. Το αναγνωρίζει ένας κόσμος, ανεξάρτητα αν έχει αποφασίσει να κάνει το βήμα. Ναι, αλλά εγώ θα σε διακόψω και θα σου πω πάνω χάρη κάνοντας. Απλά αυτή η δύναμη δεν πρέπει να μείνει μόνο σταθερή, πρέπει να ενισχυθεί κιόλας. Και αυτό 100%. Είναι το αυτό είναι μια λογική. Θα σου πει ο άλλος ότι ναι, ρε εσύ, Γιάννη, αλλά τα πράγματα είναι όπως κάποιοι μπορούν να θεωρούν το αποτέλεσμα προδιαγεγραμμένο, αλλά και τα απόνερα όλων αυτών των συμφωνιών προδιαγεγραμμένα. Από την άλλη μεριά, έχει καλλιεργηθεί και ένας εφησυχασμός ότι παιδιά, τα πράγματα έτσι είναι, δεν πρόκειται να αλλάξουν, είτε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε είναι η Νέα Δημοκρατία. Και σου λέω άλλος, πάμε χάρη. Εγώ τώρα, γιατί, κουκουέ. Εγώ δεν θα έλεγα ότι έχει καλλιεργηθεί ένας εφησυχασμός. Εγώ νομίζω ότι ο κόσμος αντιλαμβάνεται τι τον περιμένει την επόμενη μέρα των εκλογών. Δεν έχει, νομίζω, αυταπάτες. Όχι, αυτό... πιστεύω ότι έχει καλλιεργηθεί ένας εφησυχασμός από αριστερή πλευρά. Μπράβο. Αυτό θα πω. Έχει καλλιεργηθεί μια μυρολατρεία. Ναι. Έχει καλλιεργηθεί έτσι, έχει ναι. μια ετοπάθεια. Γιατί μεσολάβησε αυτή η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, 4 και πλέον χρόνια, η οποία με την πολιτική της νομιμοποίησε όλα όσα έβγαλαν το λαό στον δρόμο τα προηγούμενα χρόνια, mm-hmm. και όχι μόνο τα χρόνια της κρίσης, αναφέρομαι και πιο παλιά. Σωστό. Από τα μνημόνια μέχρι το ΝΑΤΟ, τους Αμερικάνους και όλα αυτά τα οποία τα υπηρέτησαν με πάρα πολύ μεγάλη συνέπεια. Ταυτίστηκε με το παλιό που υποτίθεται αντιπάλευε, ακόμη και σε ζητήματα σαν και αυτά που είδαμε στη Βουλή τελευταία μέρα με τις μετατάξεις και όλα αυτά. Και άρα από αυτή την άποψη εμπέδωσε μία λογική ότι όλοι είναι οι ίδιοι, δεν γίνεται τίποτα, αυτή η κατάσταση είναι, αυτή η βαρβαρότητα είναι μονόδρομος κτλ. Εμείς λέμε ότι δεν είναι μονόδρομος. Εμείς λέμε ότι... Καλλιεργήσει και το τι δεξιά, τι αριστερά, για τα ίδια ναι, πράγματα μιλάμε. Μα ακολούθησε αυτές τις πολιτικές και έδωσε με αυτόν τον τρόπο το δικαίωμα στη Νέα Δημοκρατία και στο Πασόκ να εμφανίζονται και δικαιωμένοι και συνέβαλε σε όλη αυτή την τάση συντηρητικοποίησης που εμφανίζεται στην ελληνική κοινωνία. Λοιπόν, εμείς λέμε ότι αυτός ο κόσμος που πάλεψε τα προηγούμενα χρόνια, που βγήκε στον δρόμο, που μάτωσε, πρέπει να σταθεί στα πόδια του και να ξαναγεννηθεί ελπίδα ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν, ότι αυτή η κατάσταση δεν είναι μονόδρομος. Θεωρούμε ότι το ΚΚΕ, η πολιτική του, η δράση του, οι προτάσεις τους, όχι μόνο για το σήμερα, αλλά και για την προοπτική, για το τι πρέπει να γίνει. Ναι, εδώ ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Δηλαδή, θεωρούμε περίπτωση... ότι δίνει την ελπίδα σε αυτόν τον κόσμο. Εκτός από την ελπίδα, δεν πρέπει να δώσεις και στον κόσμο να καταλάβετε ότι ενδεχομένως ένα ασθενές ΚΚΕ μπορεί να επιδεινώσει ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Φυσικά. Αυτό το έχει αποδείξει η ιστορία. Όποτε αδυνάτησε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, αδυνάτησε το κίνημα, αδυνάτησαν οι αγώνες, αδυνάτησε τελική ανάλυση ο ίδιος ο λαός. Εμείς παρόλα αυτά θεωρούμε ότι υπάρχει ένα ρεύμα συμπόρευσης με το ΚΚΕ, εκφράστηκε και στις προηγούμενες εκλογές, εκφράστηκε στα ψηφοδέλτιά του. Θεωρούμε ότι αυτό διαμορφώνει μια δυναμική. Θεωρούμε επίσης αυτό που είπα και πριν, ότι υπάρχει πολλής κόσμος ο οποίος ανεξάρτητα αν έχει επιλέξει να κάνει το βήμα μέχρι τώρα, αν δεν έκανε το βήμα μέχρι τώρα, αναγνωρίζει στο ΚΚΕ αυτή την σταθερότητα, τη συνέπεια, τη μαχητικότητα και την προσήλωσή του
στα εργατικά λαϊκά δικαιώματα, στα εργατικά λαϊκά συμφέροντα, όπως ο καθένας το αντιλαμβάνεται. Και από αυτή την άποψη θεωρούμε ότι αυτή η αναγνώριση πρέπει να μετουσιωθεί και σε ψήφο, συμπόρευση, συμμετοχή στις εκλογές και ψήφο στο ΚΚΕ. Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνουμε, έτσι ώστε την επόμενη μέρα να είμαστε πιο δυνατοί, γιατί τα δύσκολα θα είναι εδώ. Τα δύσκολα δεν θα τελειώσουν στις 7 του Ιούλη. Τα δύσκολα θα είναι εδώ και ο κόσμος αντιλαμβάνεται. Το ξέρει αυτό. Ξέρει ποια πολιτική θα εφαρμόσει η επόμενη κυβέρνηση. Άλλωστε έχουν δεσμευτεί. Και το λένε από τώρα, άσχετα αν το κρύβουν ή εν πάση περιπτώσει προσπαθούν με άλλους τρόπους να καλλιεργήσουν κάποιες ψεύτικες υποσχέσεις. Ο κόσμος ξέρει τι θα εφαρμοστεί. Ο λαός ξέρει τι θα έχει να αντιμετωπίσει την επόμενη μέρα. Πρέπει να πούμε του Πάπα Κωνσταντίνου να αλλάξει το τραγούδι. Σας αγαπάω, αλλά δεν παντρεύομαι. Πώς το λέει, ρε φίλε. Ναι. Δεν ήταν του τέτοιο, του άσημου. Του άσημου, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, το λέει. Σας αγαπάω, αλλά δεν. Ναι. Δεν παντρεύομαι, ναι. Και αναφέρεσαι στο ΚΚΕ. Ναι. Ας μην μας παντρευτεί. Λογοδοθεί. Με την έννοια πια ότι ενδεχομένως ένας κόσμος να έχει διαφωνίες επιμέρους ή αν θέλετε να μην έχει πιστεί για την αναγκαιότητα και τη ρεαλιστικότητα της πρότασης διεξόδου που έχει το ΚΚΕ. Μπορούμε να τα συζητήσουμε αυτά. Εμείς θεωρούμε ότι η πρόταση διεξόδου και το πρόγραμμά του που έχει για την ελληνική κοινωνία είναι και ρεαλιστικό και πολύ περισσότερο είναι αναγκαίο. Όμως, πέρα από διαφωνίες και επιμέρους διαφορές, αναγνωρίζει στο πρόσωπο του ΚΚΕ τη δύναμη εκείνη που μπορεί να είναι το στήριγμά του την επόμενη μέρα. Ναι, και το ποιος θα αγωνιστεί για την επόμενη και μέρα. Ποιος θα αγωνιστεί την επόμενη για μέρα. Για τα δικαιώματα, όσα, έχουν, όσα ακόμα έχουν απομείνει όρθια. Γιατί και αυτό είναι ένα ζήτημα. Αλλά και να πάρουμε πίσω όλα όσα χάσαμε. Και στην επανάκτηση. Δεν τα θεωρούμε περασμένα, ξεχασμένα. Τι φρέσκο φέρνει το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ. Καταρχήν είναι πέρα από το 50% είναι ανανεωμένο, δώσαμε και επίσημα στοιχεία την προηγούμενη εβδομάδα, είναι ανανεωμένο όσον αφορά τους υποψηφίους και ηλικιακά και σε πρόσωπα. Και, σε πρόσωπα. Και φυσικά το ψηφοδέλτιο της επικρατείας το οποίο δώσαμε στη δημοσιότητα, υπάρχουν άνθρωποι από όλους τους χώρους, από το χώρο του αθλητισμού, από το Πομάσκιο Ομοσπονδιακός Προπονητής, από το χώρο του πολιτισμού, φυσικά από το χώρο του εργατικού κινήματος, άλλων κινημάτων και ούτω καθεξής. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι δοκιμασμένοι, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν περγαμηνές, να το πω έτσι, όχι με την, καταλαβαίνετε πώς το εννοώ, όσον αφορά την υπεράσπιση των λαϊκών δικαιωμάτων, και από αυτή την άποψη θεωρούμε ότι είναι ένα ψηφοδέλτιο, τα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ, τέτοια που μπορούν να παίξουν αυτό το ρόλο που είπα και πριν για την επόμενη, μέρα. Υπάρχουν και συνάδελφοί σας. Υπάρχουν. Ένας φίλος το ρωτάει και είναι και ερώτημα αρκετών. Νομίζω ότι θέλει μια τοποθέτηση. Γιατί με τόσα αντιλαϊκά μέτρα και τέτοιες αντιλαϊκές πολιτικές το ΚΚΕ δεν κατάφερε να κινητοποιήσει περισσότερο κόσμο. Καταρχήν να πούμε ότι... Και να ωφεληθεί από αυτό. Ναι. Να πω ότι οι ψηφοφόροι του ΚΚΕ αυτά τα χρόνια, εκεί 300.000 περίπου, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ήταν στον δρόμο τα προηγούμενα χρόνια. Φυσικά, αν δει κανείς, αν ανατρέξει σε τοποθετήσεις μας από το 2012, εμείς και τότε λέγαμε και φοβόμασταν και προειδοποιούσαμε ότι όλο αυτό το ρεύμα των αυταπατών που καλλιεργούσε τότε ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι μπορεί να υπάρχει μια φιλολαϊκή πολιτική χωρίς συγκρούσεις και μέσα στο ευρώ και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και χωρίς να θυγούν τα ιερά και τα όσια του συστήματος, εμείς λέγαμε ότι αυτό το ρεύμα των αυταπατών, το οποίο αν θέλετε το πίστεψε ένας κόσμος που αγωνίστηκε, που ήταν στο δρόμο, θα δώσει τη θέση του σε μεγάλες απογοητεύσεις, στην ητοπάθεια, στη μυρολατρία, σε αυτό που λέμε στη συντηρητικοποίηση στην ελληνική κοινωνία. Αυτό το ζούμε σήμερα. Εγώ, συγγνώμη. Ναι, το ζούμε. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Εγώ έχω να πω και κάτι άλλο πάντως σε όλους αυτούς οι οποίοι θέτουν αυτό το ερώτημα. Το κίνημα, έτσι, αυτό που τόσο συγκεκριμένα και αφηρημένα αναφέρουμε, έχει
άλλους τρόπους να μαζικοποιηθεί. Ας πούμε ότι δεν υπήρχε το ΚΚΕ. Ποιος θα ήταν ο άλλος τρόπος να μαζικοποιηθεί το κίνημα? Ας μας πούνε αυτοί οι οποίοι θέτουν το ερώτημα το ότι δεν το έχει μαζικοποιήσει το ΚΚΕ. Όχι. Εγώ ας το αφήσουμε απ' έξω. Ποιος θα είναι ο τρόπος να μαζικοποιηθεί το κίνημα? Υπάρχει η συμμετοχή του καθενός από εμάς και της καθεμιάς από εμάς. Αυτό είναι. Άρα. Αυτό είναι. Άρα ο καθένας μπορεί να θέσει και αυτό το ερώτημα και στον. Και το ρωτάω αυτό, Γιάννη, με έναν άλλο τρόπο. Εκεί που δεν υπάρχει ΚΚΕ. Έτσι. Σε κάποιες χώρες που δεν υπάρχει ΚΚΕ, ευρωπαϊκές. Έτσι. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Πού έχει μαζικοποιηθεί? Ότι... Αυτό δεν μας προβληματίζει, ότι εκεί που δεν έχει μαζικοποιηθεί, ούτε στο ελάχιστο που εδώ έχει μαζικοποιηθεί. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Εμείς από το... Πώς γίνεται αυτό το ερώτημα? Από το 2012 φοβόμασταν αυτή την, να το πω έτσι, τη μυρολατρεία και την ιτοπάθεια που μπορεί να υπάρξει ορισμένα τμήματα του λαού τα οποία αγωνίστηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Δεν το λέγαμε έτσι. Δεν το λέγαμε γιατί είχαμε τίποτα μαντικές ικανότητες ή προφητικές ικανότητες. Το λέγαμε ακριβώς έχοντας υπόψη μας την πείρα που υπάρχει σε άλλες χώρες. Σε μια σειρά χώρες όπου δοκιμάστηκαν τέτοιου είδους κυβερνήσεις, αριστερές, λεγόμενες, σοσιαλιστικές. Σε επίπεδο διαχείρισης. Και που τα εκεί κομμουνιστικά κόμματα ακολούθησαν μια πολιτική παρόμοια με αυτή που ακολούθησε ο ΣΥΡΙΖΑ, ενσωμάτωσης στο σύστημα. Σήμερα. Όχι απλά δεν υπάρχει κίνημα, αλλά δεν υπάρχουν αυτά τα κόμματα ούτε καν ως ανάμνηση. Να μιλήσουμε για το γαλλικό ΚΚΚ. Μα γιατί συμμετείχε... εντίθεται για αυτά και για αυτούς τους χώρους το ζήτημα της μαζικοποίησης? Ως αριστεροί χώροι, οι οποίοι κυβέρνησαν, δεν έφτασαν και πέφτασαν. Ωραία, ας το αφήσουμε απ' έξω και ας μην το εξετάσουμε το γιατί. Τη μαζικοποίηση γιατί δεν την έκαναν αυτοί τουλάχιστον? Μα δηλαδή ο κόσμος, ο ίδιος δηλαδή. Σε αυτούς να αντιδράσει με την έννοια ότι άλλα μας είπες και άλλα έγιναν. Υπήρξε και υποχώρηση κιόλας. Υπήρξε και υποχώρηση. Και αυτή η υποχώρηση έδωσε έδαφος, έριξε νερό στο μήλο της ακροδεξιάς. Και η ακροδεξιά σε μια σειρά τέτοιες χώρες μπόρεσε να εγκλωβίσει, να χειραγωγήσει την λαϊκή δυσαρέσκεια με το λαϊκισμό, με το ρατσισμό, με τον εθνικισμό κτλ. Γιατί σε αυτές τις χώρες χάθηκε και ένα ταξικό κριτήριο το οποίο πρέπει να υπάρχει στους εργαζόμενους, στα λαϊκά στρώματα. Και χάθηκε αυτό το ταξικό κριτήριο γιατί πρώτα και κύρια τα κομμουνιστικά κόμματα σε αυτές τις χώρες χάσανε τον ταξικό τους προσανατολισμό και γίνανε μέρος ενός προβλήματος και ενός συστήματος που δημιουργεί όλα αυτά που τα προβλήματα που δημιουργεί. Αυτό είναι. Μάλιστα. Ωραία. Επαναστάσεις, λέει κάποιος, γίνανε χωρίς το ΚΚΕ. Ναι, και κάτι καυγάδες γίνανε. Το θέμα είναι που κατέληξαν. Χωρίς το ΚΚΕ, επαναστάσεις δεν είναι. Χωρίς κομμουνιστικά κόμματα σε άλλες χώρες, πάντως όσες χώρες γίνανε επαναστάσεις, είχαν η συμβολή και η πρωτοπορία ήταν. Που κατέληξαν. Αυτό ναι, και που κατέληξαν. Και τι εννοώ όμως επανάσταση, εν πάση περιπτώσει. Προφανώς κάποιος μπερδεύει τις εξεργέσεις με τις επαναστάσεις. Και τι εννοώ όμως επανάσταση. Επανάσταση με την έννοια της αλλαγής συστήματος. Τη ανατροπή ήταν συγκεκριμένε εκεί που γίνανε και ήταν καθοριστική η συμβολή, όχι καθοριστική, ήταν ηγετικό ο ρόλο των κομμουνιστικών κομμάτων. Ανεξάρτητα την κατάληξή του, και αυτό είναι κάτι που μπορούμε να το συζητήσουμε. Εσύ έφυγα για λίγο και το πήγατε στο ΚΚΕ το θέμα. Όχι, ρε, εδώ θέλω να απαντήσω σε κάποιον. Σε ερωτήσει. Εγώ. Λοιπόν, πρέπει να ολοκληρώσουμε, πρέπει να κλείσουμε, να σε ευχαριστήσουμε που. Και εγώ ευχαριστώ. Ήρθε μέχρι εδώ. Είπαμε τα αθλητικά μα, είπαμε τα πολιτικά μας. Καλό βόλι. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη. Καλά. Γιάννης Γιώκας. Πες τα ρε φίλε, εγώ θα τα λέω. Ναι. Γιάννης Γιώκας ήταν μαζί μας. Γραφείο τύπου. Γραφείο τύπου και υποψήφιος βουλευτής. Και είναι βουλευτές και υποψήφιος βουλευτής. Ανατολική Αττική. Ανατολική Αττική με το ΚΚΕ. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά.